Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση από τη Sony Carina. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την δεύτερη μεταξύ Respect και SKG Bugs. SKG Bugs και Respect για το δεύτερο παιχνίδι, για να είμαστε ακριβολόγοι. Πρώτη επίθεση είναι για τους SKG Bugs. Για 3 έτσι, το πόσο λέφασε από το θετικό rebound. Ανοίγει το σκορ για την ομάδα του 3-0. Για το ξεκάθαρο φαβορί Respect θα δώσει το πρώτο παιχνίδι. Τρίτη είχαν κερδίσει 30 πόντους διαφορά, 83-53 στο Duerdum, στο ανανεωμένο γήπεδο Γρήδας τώρα. Άλεξε με τη γωνία, σου για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος, αντιμικό rebound και θέλει να τρέξει ο Καρντών. Λιμπάκ, θα έχει τον Τάσο. Στο Τασίλας πήρε, θα εκτελέσει και αυτός για 3, είναι άστοχος. Δεν ξέρω τι μπάλα δεν πήγαινε για την αναπήδηση, κάτι αυτό, κάτι που τελικά δεν έγινε. Τζιμί. Ξέτος. 9 και 7 παίκτες αντίστοιχα για Bugs και Respect. Ένα jump shoot με ταμπλό, άστοχο. Τον Αμυρίδη, πολύ βάλλον Αμυρίδη, ωραία πάσα. Το λέει βαμβίος κόμπι και από το Γρήδα τρομακτικά. Αλλαγή κατοχής. Πίστευ στον μπλοκ, ξένος. Το καλημέρα στο πρώτο λεπτό σχεδόν. Αξάς. Φάουλ, όχι όχι, νούματα, διεθώνω. Ένας ρέτος στον Τζίμι, γιατί σπίριξε νούματα. Φοβός, είναι βασικός, χέρι χέρι στον Τάσο. Γίνουμε τα σκρίνα, το σκύλος θα πάρει μια προσποίηση. Μόνος μέχρι μέσα πέρασε ανάμεσα από δύο, βρήκε ανοιχτό διάδρομο κάπως. 5-0. Έχει μέσα λέει κάποιος φίλος των Bugs. Τι κλείχε, Τζίμι. Μάθια του Στοφ να κλέψει. Γρήδας. Ξένος γίνει ένα screen ο Τζίμι. Δεν θα εκτελέσει πίσω από το ξένος. Ωραία, έχει πέσει κάτω ο Μυρίδης. Εξακολουθεί, δεν έχει γίνει φάουλ ούτε βήματα. Αξά στα 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να βιαστεί, το ξέρει. Θα πετάξει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Συνεχή καλή άμυνα από το προσωπικό αντίπαλο. Δεν έχει κάποια τύχη σου του, αν υπάρχει τύχη στο μπάσκετ. Αυτό δεν υπήρχε. Ο Σιούλας. Μπούφος. Καλή άμυνα του Αμερίδη. Λάθος πάσα στο κενό εκεί πίνω Τζίμι. Τους περνάει το κέντρο τάσος απέναντι του. Ξένος. Για 3 θα τον πάρει. Είναι άσχημος. Παίρνει τον προσωπικό του τύπολο, ο οποίος έχει ξεχυθεί. Στο ανοιχτό γήπεδο δεν θα πάρει την μπάλα. Ρέφας. Ο Σιούλας. Τάσος. Μπούφος συγκρατεί. Δεν έχει πάει και αυτός πάνω του. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης που θα φεύγει από προκροπή από την κερκίδα σου. Για 3 είναι άστοχος. Κρίδα στο rebound. Σας. Με μακρινή πάσα στον Αμυρίδη. Έβαλε το χέρι του Μπούφος και έκλεψε. Ξένος την επαναφορά. Ο Ανδρίδης πήρε μια πάσα την οποία ενδεχομένως τον προβλήματα και τον Αξά, ο οποίος ήταν πίσω του, συγκρατεί και δεύτερος παίκτης πάνω του. Ο Σίλας τώρα βάλει πλάτη, θα γυρίσει πολύ όμορφα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει τους πρώτους πόντους για τους παίκτες, ούτε αυτός τώρα. Σίλας, καυτή πάσα πέρασε με κάποιο τρόπο στο Λέφα, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι με το μια προσποίηση. 7-0. Με time out. Έχουμε πολύ λίγο χειροκροτήματα από τον πάγκο και για τον πάγκο, τον Bugs. Ναι, δεν μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina έπειτα από το time out που είχαν καλέσει εσπεσμένα Respect, καθώς δεν έχουν σκοράρει ακόμα τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Καταφέρα να προσπάσω ιδιαίτερες πληροφορίες. Να προσπάσω ενιαίες πληροφορίες. Πολύ ωραίο χορευτικό παρόλα αυτά. Τζίμι είναι άστοχος. Όπως το rebound, ο Χρήστος μου είπε από την άλλη πλευρά των Bugs. Ενώ ο Τζίμι κάνει φάουλ στον Μπούφο. Υπέχαλω κυριστικά καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Όποιος έχει κουραστεί να μου λέει για να τον αλλάζω. Λέβας, φανερή του Αξάς, ούχος. Πάλι πλάτη, θα με δίνεις καστή πάσα. Για 3 θα το πάρει ο Λέβας, την άσχημα αυτή τη φορά πήγε πάρα πολύ γρήγορα ο Στοφ σαν νίντζα, αλλά δεν πήρε το επιθετικό rebound, θα με δίνεις. Μέσα κόπη και από τον Τασφύλλα, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Τον Γρήδα.
Ο Μιλίδης έκανε την πρώτη προσπάθεια. Πρώτη πόδι τώρα για τους respect έπειτα από πάνω από 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Αυτός χάνει από κακό χειρισμό, συγκρατεί ο Μιλίδης σε δεύτερη φάση. Αλλά υπάρχει φάουλ τελικά. Με κάποιον τρόπο τρύπωσε μέσα στη ρακέτα και πήρε το επιθετικό rebound. Κέρδισε δύο βολές ο Χρυστοφυλλίδης. Έφαγα στην πρώτη και χειροκροτούμενος από την εξέδρα ο Χρυστοφυλλίδης. Δύο φάουλ για τη Σπέντη, δύο φάουλ για Τζίμι. Δεύτερη επιθετικό rebound ο Χρυστοφυλλίδης. Με την ευκαιρία γύρισε ένα δεξί που είναι άστοχος. Τζίμι. Σας ιδίως στο 2 μέχρι στιγμής τώρα έχουμε δει. Κασκευάσα ωραία και πολύ ωραίο τελείωμα από τον Μιλίδη. Ο Μιλίδης και Γρίδας στο ίδιο σχήμα. Λέφας τρίπλες απέναντι στον Τζίμι. Πάει την μπάλα από τον Χρυστοφορίδη. Ο Λέφας έβγαλε στη γωνία. Εδώ σχήμα ο οποίος αστόχησε. Τζίμι. Γρίδας γύρισε, έχει κάτι σαν μισμάς, κόπηκε ο αξιός απέναντι στον Μπούφο. Deflection από τον Τένο δεν τον ευνοήσε, θα ευνοήσει όμως τον Αμυρίδη. Το deflection πήγε μπάλα στον Γρίδα και κόπηκε από τον Μπούφο ο Ξένος. Γρίδα σαν τουλάχιστον από την εξέδρα, χειροκροτήματα από τον πάγκο. Δεν θα σας περάσει εκτός, πρώτη αλλαγή στον αγώνα για τους KG Bugs είναι. Είναι με τους debugs, θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο το συντακτικό. Anyways, Χρύσογλου έχει περάσει εντός. Πίσω να λαμβάνει και χρέη coach μεταξύ άλλων, θα γυρίσει. Ωραία κίνηση, αλλά είναι άστοχος. Πάμε να δει. Χρύσογλου έχει μια πάσα πίσω από αυτό το μορίδι. Τάσος έχει βρεθεί ελεύθερος. Πολύ ελεύθερος για να μην το πάρει, αλλά είναι άστοχος. Δίνει το rebound. Ξένος. Σας κρίνεσαι μέσα στη ρακέτα, Τζίμι θα πάρει το τρίποντο στα 18 δευτερόλεπτα της επίθεσης της είναι άστοχος. Μιχούλου. Πάσα. Νάς ο οποίος πάει μέσα μέσα, στέκεται στον αέρα και είναι εύκοχος. Δύσκολο λέει, απλά κάποιος φίλος μας. 14. Σε ένα jump shoot έστοχος και αυτός. 16. Δεν είναι ανοίγηση καθυγά και το σκορ ακολουθεί. Στο γκρουσε μία ακόμα επίθεση. Χρυστοφορίδης. Το Τζίμι πάει ράμψα σε δύο, είναι έξοχος τελικά απέναντι και στο Χρύδα. 12-6, ένα ακόμα double score έπειτα από το 8-4, παρακλώ να κλέψει ο Χρυστοφορίδης. Ο Γρίδης. Είναι ο Γρίδας και θα πάρει την μπάλα. Να αποστάρει και πάλι τον Μπούφο, θα γυρίσει με τη μία ταχύτατα με το αριστερό αυτή την μπάλα στο καλάθι. Το 18. Σωστά. Εχθές φωνάζει κάποιος αρχιτεκτονικά. Ωραία κίνηση. Μπούχος πήρε ένα jump shoot. Έχει τον πόσο παίρνει τον Μιλίδη. Το Μιλίδη, στο οποίο οι υψηλοί κυριαρχούν μέχρι στιγμής. Τον πολλές μπάλες, πολλές κατοχές. Αξάς μέχρι μέσα μόνος του. Άστοχος. Κάλυψε πολύ χώρο. Και ένα αέρια, παίρνοντας ένα σχέδιο από τον Αμυρίδη. Τσιούλας. Τάσο στα 14 με ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του για να μας πάρει να τον παίξει στα πόδια. Κουστάρι, πολύ καλή άμυνα φωνάζει κάποιος εδώ τον πάγκο για τον Αμυρίδη, έχει δίκιο. Κούφος στα 6. Γυρίσει, έκανε μισή κίνηση, ωραία. Ενδιαφέρουσα κίνηση, είναι άστοχος, έπαιρνε το επιθετικό ρημπάτο του Χρυστοφορίδη, αλλά θα βγάλει την πάσα εκεί που είναι αντίπαλος. Τζίμι. Σας φτάνει το καλάθι σου για 3, θα το πάρει, είναι άστοχος, είναι το δεύτερο ελεύθερος Χρυσόγλου στο rebound. Επίσης δεν το πήρε. Χρυσόγλου γίνει, περνάει από το κέντρο ο Χρυσοφορίδης. Μόνος μέχρι μέσα, κόπηκε και πάλι το Γρίδα, αλλά πήρε το επιθετικό rebound. Airball στο σούτ του Ταφιούλα. Τζίμι. Έχει σούτ την κατοχή ο Μυρίδης, λίγο την μπάλα πέρασε εκτός. Αξάς. Μέσα σε ένα ακόμα layup, στάθηκε στον αέρα και είχε το επιθετικό rebound. Είναι άστοχος. Ο Χρυσοφορίδης κυνηγάει παίκτης, τον έκλειψε αλλά με φάουλ. Ρίδας
πρώτο δικό του. Καλά, έχει σηκωθεί. Ο Χωρίδης. Ο Σκύλος έχει περάσει εκτός. Ο Τάσος. Σκάλε και πρώτη φορά στο παιχνίδι για τους μπάγκους. Έχω βάσει πρώτη του Χωρίδης. Θα δεύτερο ζητούμε, όπως ακούτε. 15-8. Θα κλέπει η εκκλησία, λέει κάποιος. Είναι στο μπάγκς. Θα σου δεύτερη πολύ ψηλά, θα πάρετε με την δικό rebound του Σκάλου. Λέφα σου πίσω έχει περάσει και αυτός για 3. Έχω δεύτερη ελεύθερη, 18-8. Τι voice crack ήταν αυτό. Για κρίμα. Και το τρίπο του το έκανε, λέει. Και όμως φίλος. Τον Μπάγκς ιδιαίτερα έχει το καστόλι από την εξέδρα του Μπάγκς. Ξέρος. Μυρίδης, Γρίδας έχει βρεθεί ελεύθερος στη γωνία. Θα το πάρει το τρίπο, είναι άστοχος Μπούφος. Δεν θα πάρει το rebound. Ήταν έτοιμος να ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Ήταν εκεί πέρα ο Τζίμι, ο οποίος θα πάρει χέρι με χέρι από τον Αμυρίδη και θα σουτάρει για 3 που θα ευστοχίσει. Ένα play το οποίο μου θύμισε λίγο το λεγόμενο Σπανούλης play. Αν και δεν ήταν από τη γωνία για όσους ξέρουν το Τζίμι όταν πήρε την μπάλα. Εκτέλεσε πίσω από το screen, επόμενος από την ρακέτα. Πίσω άλλαξε ωραία, ανάποδο λέει, απειρά άσοχος. Ο ίδιος με την κυρία το καλάθι. Παίρνοντας από τον δασκάλου 20-11. Αξάς, διπλή τρίπλα. Ακόμα παράβαση, προηγούμενος με τα βήματα στα πρώτα αγωνιστικά λεπτά κατά την εκκίνηση του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν τρία λοιπόν τα φάουλ, δεν έχουν κάνει ακόμα κανένα Bucks. 20-11. Ο Καλύπος πόντους σε λιγότερα από 9 λεπτά στους respect. Πολύ δύσκολη με πάθη από τον Χωρίδη. Και θα πάρει το φάουλ. Ο Μίδηλος από τον Χρύσογλου. Καλό φάουλ πράγματι. 1-3. Καμπορικά. Ένας. Σε επαναφορά Τζίμι. Παραλίγο να πατήσει το baseline. Δεν το έκανε. Την γραμμή πλάγια. Διορθώνω στην baseline. Και για 3 άνθρωπος. Λέφας περνάει. Πάσα σε αυτόν. Θα τις αφήσει. Ένα ακόμα double score, 22-11. 11 πόντους διαφορά συνολικά στους 19 υπέρ των respect, οι οποίοι έκαναν ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι στο πιο τέρδο. Και θυμίζουμε 30 πόντι διαφοράς. Τιμή. Και έρθει δεύτερο παίκτη πάνω του, συγκρατεί ο Τζίμι σε δεύτερο χρόνο όμως. Οπότε ήρθε ο παίκτη πάνω του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο μόνος που μέσα ένα jump shot θα το πάρει ο Γρήγορος, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Κουμπό. Ξεκινήσει πολύ καλύτερα το παιχνίδι, η Bugs θα χάσει την μπάλα έπειτα από τον ξένο, ο οποίος έβαλε την μπάλα σε τον χωριστή. Ξένος έχει βγει, είναι άστοχος Μπούχος στο rebound, 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Για να δούμε τι μπορούμε να βρουν την Bugs. Ίσταυλου, θα πάρει το τρίποντο σου για 3, είναι άστοχος. Την κόρη πάνω στο Χωρίδη, μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερα. Παραπάνω χρόνο ενδεχομένως όσο περίμενε. Όπως και να έχει 22 έντυνες ένα παιχνίδι το οποίο έχει ανεβάσει το tempo, έχει ανεβάσει το ρυθμό και έχει ανεβεί και το score μαζί με αυτά τα δύο. Το ένα βασικά, το οποίο το είπαμε διαφορετικό τρόπο με δύο διαφορετικούς τρόπους, ρυθμός και tempo. 22-11 λοιπόν. Αυτό το δεκάλεπτο λέει ξεκάθαρα και οι debugs. Το score είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό από την εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου και είδαμε εδώ μέσα. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina με το τρεμάμενο τραπεζάκι. Όλο έτοιμο για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, η οποία ξεκινάει έχοντας, βρίσκοντας μάλλον τους respect με την κατοχή εξάς. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το foul από τον Μπούφο ο Μιλίδης μόλις στα 7 δευτερόλεπτα. Μάλιστα είναι για δύο βολές. Άστοχος πρώτη, ο ψηλός respect. Μία στις δύο. 22-12. Κόβει πίσω πάνω σε κάποιο από τους παίκτες. Έχει δίκιο για τον Τασίλο, ο οποίος κόπηκε όμως. Από τον Γρίδα. Γρίδης βγαίνει, περνάει το κέντρο Αξάς στις τρίπλες στον Τάσο. Ωραία πάσα. Τροφοδότησε. Πάησε τον ξένο, ο οποίος άλλαξε. Ο Μάιρον, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο θα πάρει από τον άλλο ψηλά Τραμυρίδη.
Ο ήταν μέσα στη ρακέτα, πάνε από τρίποντο, αλλά είναι άστοχος. Ένα στον 10, λέει ο Τζίμι από τον πάγκο, αναφερόμενος στον Λεφ, ο οποίος είναι στην αριστερή γωνία. Σωμορίδης, όπως μέχρι μέσα, ταχύτατα πέρασε, είναι άστοχος, δυτικό ριμπάντο του Μπούχο. Θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, έδειξε πολύ καλή άμυνα για μία ακόμα φορά, βρίσκοντας κατά τη ρακέτα. Ξένος. Πάρει κάποιο σπίτι, θα το πάρει στα 10, θα το εκμεταλλευτεί, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άστοχο. Δεν το σπίτι του Σαμυρίδη. Αυτό είναι το σπίτι του Κελέφα. Στα μυθογείο θα κάνει μια προσπίση. Πέρασε τον Οξά, είναι άστοχο. Πήγε για τον πυρικό ρημάνο του Δεκάπρε. Θέλω να κάνω τη αρταπόδια τρίπλα. Οξά. Στα πρωτέ. Στα 13 δευτερόλεπτα με μεγάλη καμπύλη έρμπολ από τον Σαμυρίδη απέναντι στην Τασούλα. Μορίδη. Μπούφος στην κορυφή. Στα 7 χέρι με χέρι τον Τασούλο, ο οποίος εκτελέσει για 3, είναι άστοχος. Πάλι ξένος. Τόσο λίγο φωνές από τον πάγκο για να ανέβει η γραμμή της πίεσης της άμυνας από τους Bugs. Είναι λάθος, πάσα και τι για τους μπάγκες απ' έξω. Έχουμε αλλαγή, ο Πίδας περνάει στον πάγκο, Λατζή στη θέση του, η πρώτη φορά στον ονοτικό χώρο και η πρώτη φορά γίνει εκτός και ο Γρίδας. Ένα ακόμα σφύριγμα. Έχουν εντύπωση λίγο πριν πάρει το σύλλος μέσα στη ρακέτα. Ένα πλέον. Τον άποδο λέει δύσκολο από τον Λέφα. Λαμβάνοντας από την επόμενη φορά, είναι άστοχος. Ωραίο ήταν φωνάξε. Δεν φώναξε, κάποιος δεν έβαλε την ντουκ, αλλά κάποιος από τους μπαξ έτσι. Αυτό ήταν φωνή από τον Χρήστο Λουσουριά. Τρεις θα το πάρει, αλλά είναι άστοχος ο Γλατζής. Μάχε το ριμπάντο, βγάλει τελικό νικητή. Τον Ομυρίδη. Σας. Κάτσα screen από τον Τρούδη. 4-4 το ξαναζήτησε και πήρε ένα μακρινό δίποτο, θα το πάρει, είναι άστοχος. Θετικό rebound και με τη μία ο Βλαντζής είναι άστοχος και αυτός. Άστος. Πέρασε, ψάχνει τις επιλογές του, μόνος μέχρι μέσα τελικά. Θετικό rebound και το μπορεί να χάσει την μπάλα. Έχουμε να ζήτησε και φάουλ από τον ήταν δίπλα, δεν το πήρε. Μπούβος, λάθος στο λάθος. Πήρε και μπορεί σε ένα φρενίδι ρυθμό. Φρενίδι. Ακόμα φορά στο Φορίδης τα σλάλομ κατά την απέναντι ρακέτα. 24-12 το παιχνίδι του Double Scores. Είναι συγκύριση της Ωνικαρίνα απόψε. Τρούδης. Της γύρισε, κόπηκε από τον Μπούφο. Μπούφο θα την κρατήσει. Έχασε το Eurostep, πάρα πολύ ψηλά από όμως σε λάθος χρόνο όμως. Μπορούσε με τη μία να κάνει ένα feedback. Στην γωνία ένα μακρινό δίπλο, δεν είναι άστοχο. Θα το μετρούν διεκτικό το rebound από τον Μινίδη, ο οποίος θα γυρίσει. Κόπηκε από τα σύλλα. Μπούφο στο rebound. Θα παίζουμε με δύο ψηλούς. Μπούφο και τα σύλλα για μία ακόμα φορά οι Bugs. Εξακολουθούν δηλαδή. Θα έρθει το καλάθι. Προηγουμένως το έκανε και η respect από την πλευρά τους με Αμυρίδη και Ρίδα. Ο ένας από τον δύο πρώτος εξακολουθεί να παίζει. Τρούδης. Τρούδης. Δύο βολές. Και έχουμε διπλή αλλαγή για τους Bugs. Αυτό φαίνεται. Τάσος Παπαδόπουλος και Λέφας περνάνε εκτός. Χρήστογλου να εντώσει και Θανασιάδης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Στο μεταξύ έστωχος στην πρώτη, άστοχος στην δεύτερη, ο Τρούδης. Στο Φορίδης μόνος του κάνει ένα Eurostep, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές στην απέναντι πλευρά. Τρομακτικός. Στο Φορίδης.
κατά μέτωπο και φαίνεται να μην φοβάται κανέναν. Άστρος στην πρώτη φορά όλα αυτά. Μάχη του χέρι του Μπούμος και διαχειρός αυτού η μπάλα θα περάσει εκτός. Λατζής στην επαναφορά, Ξάς. Ξάς θα περάσει στο Χωρίδη να κάνει το παιχνίδι που κάνει από την αρχή. Έχει κάνει πολλές φορές από τον συμπληκτός δίπαλος. Δεν θα καταφέρει ο Ξάς. Πίστογλου. Πήρε, πάρει ένα σκρίνι από τον Μπούφο για να το επιστρέψει. Ωραία την μπάλα, το έκανε. Ανάποδο λέει, άπινε άστοχο ο Μπούφος. Έχει και καλή άμυνα. Έβγαλε καλή επίθεση, αλλά δεν δικαιώθηκε. Κούδης. Λατζής τώρα. Μονιβιάτης, έχοντας περάσει κι αυτός στον αναμυθικό χώρο. Έχουν ψηλώσει το σχήμα του respect. Ήψωσε ο Αξάς, δεν συγκρατεί ο Λατζής. Δίνει η σκόρη τα αποφασιστικά. Να γίνει αλλαγή, θα περάσει τη θέση του Αξά και οι παίκτες έπαιξαν μαζί στην περίπτωση των δύο γκάρ των respect. Τώρα ο ένας βγαίνει, ο άλλος μπαίνει. Χρήστογλου σε λίγο πιο χαμηλό τέμπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει στις τελευταίες πολλές φάσεις. Ένα jump shoot είναι άστοχος, έχοντας βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή ο Μούφος και διακύψει την rebound, θα βγάλει τελικούς έμεσους νικητές τους respect. Αυτή την μπάλα πέρασε εκτός και είναι για αυτούς. Ο Μυρίδης έχουμε περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Γύρισε για μία ακόμα φορά, μία κίνηση που την έχουμε δει και από τον Μπούφο στο πρώτο δεκάλεπτο, αυτή την εντύπωση. Μια προσποίηση για να γυρίσει και να γυρίζει αυτή την άλλη τελικά. Τζάμψουτ, έρμπολα από τον Δασίουλα. Μία ακόμα αλλαγή. Άρτητος ο Παπαδόπουλος περνάει εντός, Μπούφο για πρώτη φορά εκτός και ερχόμενος από την εξέδρα. Στους 9 πόντους διαφορά. Δίμη. Θα πάρει ένα τρίποντο από πολύ μακριά. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Φιλάρε εδώ. Κρυστογλου. Λίγο θα χάσει από χρόνο και χώρο μέχρι μέσα. Ο Χριστοφορίδης άστοχος στο επιθετικό rebound. Ο Ανασιάδης έχει λάθος χρόνο. Και όσοι παίξουν την κίνηση, σωστό, αλλά είναι άστοχος. Δεν περίμενε εκεί πέρα την πάσα. Ο Πετρούδης συγκρατεί, έχει περάσει εκτός. Τον όφησε τον Έσμπροξ, εκτός ο Αθανασιάδης. Νόμιμα, δίχως φάουλ. Ένα πίβοδι ήταν, λέει ο ρεφ. Πετρούδη, πράγμα, δεν μπορούσε να κάνει την κίνηση. Είχε ελάχιστο χώρο, αλλά μπορούσε να γυρίσει. Είναι άστοχος ο Αθανασιάδης. Στο γήπεδο απέναντι σε δύο πολύ ψηλά, πολύ κοντά στο μπλοκ ο Δασίουλας, δεν τα κατάφερε. Ο Μυρίδης φτώχησε παρόλα αυτά. Βλέπω πολλές φορές παρόλα αυτά απόψε. Anyway, Χωρίδης, φάουλ. Φάουλ το έχει χωρίσει ο Δήμης. Πίσω του Λιωξάς. Κάτι που μπορούσε να υποθήκη για την προηγούμενη φάση που είδαμε. Οπα, οκ, έχουμε. Ξένος έχει σηκωθεί από τον πάγκο, λέει το Τζίμι έχει τρία θέσεις να μείνεις και λέει ο Τζίμι θα μείνω. Μένει μέσα με τρία φάουλ ο Γκάρτον. Ο ίδιος το επιθετικό rebound θα σπρώξει την μπάλα θα αναφιάζει εκεί που είναι συμπαίκτης του Χρήστογλου. Το πάθος από τρίποντο πήγε να κερδίσει το φάουλ για δύο βολές ο Χρήστογλου. Αυτός λάθος πάσα ο Μυρίδη στο Φορίδης πάει το ανάποδο λέει ακόμη και με φάουλ από τον Μυρίδη. Αυτές διαμαρτυρίες στο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ξέρω ότι η γραμματεία έχει το δικαίωμα, το έχει. Συνεπώς οι βολές θα εκτελεστούν μετά το time out με την καλέση respect για να δούμε αν μπορούμε να προσπάσουμε κάποιες πληροφορίες, να γίνουμε λίγο καρφιά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, στη Σόνη Χαρίνα είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελεί βολές ο Χρυστοφορίδης. Εάν εκτελέσει, όχι αν εκτελέσει, θα εκτελέσει λογικά. Αν ευστοχήσει, πήγα να πω,
στις 2 διαφορά που είναι πάνω από τους 10. Ας το πω στην πρώτη διαφορά μπορεί να πάει στους 10. Και στη δεύτερη, είμαστε φούλα πρόσεκτοι. Μας πιέζουμε πολύ. Κάνουμε λάθος πάσες χωρίς λόγο. Ήταν τα highlights και το κλίμα από το οποίο τριγυριζόταν. Δεν τριγυρίζονταν οι σκέψεις των respect τα διάρκεια του time out. Μόνος μέχρι μέσα δεν είναι άστοχος. Κάνουμε μια μικρή βόλτα. Τζίμι πεθμίζουμε. Πεθμίζουμε 3 foul αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πέρασε. Λάθος. Ήρθε το σύνολο στην πύρα, θα τον μπουμπουνίσει για μια ακόμα φορά. Εδώ δεν είναι ελεύθερος, είναι άστοχος. Εκδίνει την pouring bomb. Καλάθι και foul. Κάτα χειροκροτούμενος. Στην Ανασιάδης. Φύζικα το παιχνίδι. Πώς έχεις παιδιά? Δύο. Θα δείξω να μυρίζει με το δεύτερο δικό του. Δύο πέντε λεπτά. Έχει ένα clarification στους refs. Στον ref που ρώτησε για το ποιος πήρε το πρόβλημα. Time out. Άστοχος, δεν θα έρθει. Πρέπει στο τρίποντο. Παθανσιάδη. Καμπιάτης. Καμπιάτης, λάθος πάσα, έκλεψε. Ο Παπαδόπουλος. Λάθος. Πέρασε χωρίς φάουλ, φοράζει έξω από τον πάγκο. Πράγματι δεν έκανε φάουλ. Ο Γλαντζής, ο οποίος κυνηγούσε τον προσωπικό δίπολο, αλλά δεν έχει το καλάθι. 29-15. 2-5 τα ομαδικά. Καμπιάτης. Κρίνει. Και με χέρι στον Ομιρίδη. Βρίσκεται στη γωνία. Πάρει να σκέφτει τον Ολυμπιάδη, θα εκτελέσει πίσω από αυτό έχοντας άλλο παίκτη μπροστά του. Επιθετικό ρυμπάουντ και πάλι άστοχος ο Ομιρίδης. Και πολύ άστοχη respect. Καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Μόλις στους 15 πόντους του Ομιρίδη. 3 θα τον πάρει, είναι άστοχος. Ο Τάσος Παπαδόπουλος. Συνεχίζοντας τους Bugs. Τρίτο φάουλ τώρα για αυτούς. Θανασιάδη. Έχουμε αλλαγές. Λίδας περνάει στη θέση του Τρούδη. Και αξά στη θέση του Τζίμι. Ψηλώνει τώρα το σχήμα και οι δύο ψηλοί, οι δύο πύργοι των respect θα παίξουν και πάλι μαζί με Λίδας Τιμερίδης. Βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι μέχρι στιγμής από αυτό που είδαμε πριν από κάποιες μέρες στο Έρντο. Δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα του επιθετικού πλουραλισμού, η οποία ήταν κυρίαρχη στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ολυμπιάτης και καθόλου τη διάρκεια της regular season. Μόλις μία ήταν από τους SKG Sonics με 20 πόντους, 95-75. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαν πολύ λίγους παίκτες. Respect. Ο Sonics ήταν πολύ ενισχυμένοι προσφάτως τότε. Αξιά στην επαναφορά, θα κλέψει ο Μπούφος. Γρήγορα τον ακολουθεί με πάθος. Είναι άστοχος ο Μπούφος. Καθαρή άμυνα τον Γκρίνο, ο οποίος τραβήχθηκε στο πικ της φάσης. Τέλος, ο μέχρι στιγμή τον Μολυμπιάδη, ένα jump shoot. Άστοχος και πάλι παίκτης ο respect. Μπούφος. Χωρίδης. 4-5. Για το τρίτο, ξέρω δεν τα κατάφερε. Μπούφος. Το χωρίς στη γωνία, βρίσκεται ο Δασούρας, έξτρα πάσα στο Χρήστο Λουσούτια, 3 θα το πάρει. Airball, πήγε και το κλεπ. Τι πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Χρυστοφορίδης? Χωρίς μπάντο, είχε το κλέψιμο, διαθώνω. Ξένος. Μολυμπιάδης δεν τον περίμενα καθόλου εκεί πέρα, έχασα τα λόγια μου. Πάρει ένα jump shoot κοντά σε απελευθερωθεί και είναι έστοχος. 29-17, ό,τι είναι το σταγονόμετρο για τους respect. Ένα λεπτό ακόμα. Λιγότερο από ένας πόντος για κάθε λεπτό αγωνιστικά. Κάνει μια βόλτα του Σοφονίδη στο κάτω του Σίλα. Δεν θα βγάλει μια έξτρα πάσα αυτή τη φορά, θα το πάρει και είναι έστοχος από την κορυφή. Μη έχοντας βρεθεί εντελώς ελεύθερος. 32-17. Συλλογική διαφορά στους 15 και βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μαθηματικά το πάρουμε. Και έχουν γίνει πολλά στο μπάσκετ. Ρίδας. Πάρε ένα μακρινό τρίποντο, είναι άστοχο. Είχε παιδί του μαρκαρισμένο. 2-2. Καθημερινή κατάσταση. Απέναντι, οκ. Okay. Μπορούσα να το εκφράσω και λίγο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά ο ξένος έχει κλέψει.
20 ευρώ πάνω του. Έχει πάει και ο Χρήστογλου. Έφερε μια πάσα. Θα κοπεί από τον Ομυρίδη. Επιθετικό rebound. Από τον Τασούλα. Θα τη ο Κρήτα εκεί πέρα. Θα πάρει τελικά το φάουλ. Από τον Τασούλα. Όχι φάουλ πάνω ξέρω κάποιο από την εξέδρα. Αλλά προηγουμένω για τον Τασούλα. Πρώτη φάση δεν το έκανε. Δεν έκανε σε δεύτερη. Κυνηγώντα. Βρισκόμενο στη θέση άμυνα πλέον. Κυνηγώντα από την άλλη πλευρά του. Παλό του. Ομυρίδης. Πολλές συμβολές, είναι άσπαγος στην πρώτη. Είναι φρισμός από τους σπέκτες. Ομυρίδης, αμυντικό rebound. Το προθεάδι σου πια τρεις από πολύ μακριά από το κύριο. Από το λόγο. Θέλει ένα χρόνος του δεύτερου δεκαλέπτου. Φρισμός στους σπέκτες. Είναι ευρικοί οι παίκτες, είναι αρκετά άστοχοι. 32-17 λοιπόν το σκορ που έχουμε κατά τη λήξη του τρόπου Μίζου. Στους 15 βρίσκονται οι Bucks. Έχουν να καλύψουν ακόμα 15 πόντους να φέρουν στα ίσα τη σειρά. Έχουν δικαίωμα να ελπίζουν, είναι αυτό που θα πω. Με την εικόνα που έχουν παρουσιάσει και αυτή και η αντίπαλή τους στην πρώτη μισή της δεύτερης αναμέτρησης της Σόνικ Αρίνα. Πιστεύουμε σε πολύ λίγο να πάρουν κάποιες αλλάξεις και εμείς, αλλά πιο σημαντικά οι παίκτες είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικ Αρίνα. Έχουμε επιστρέψει για την τρίτη περίοδο στην έναρξη του δεύτερου μισού. Επιστροφή, έχουμε επιστρέψει. Οκ. Σπίτια μας πετύχει. Σουδιά 3 με ταμπλό έκτοπος. Πρώτη κατοχή ήταν για τους Bucks και έκανε πολύ σαφές εστοχώντας με αυτόν ακριβώς τον τρόπο Λέπας από τη γωνία. 35-17. Η φορά είναι στους 18. Αξάς έχει βρεθεί σε ωραίο χώρο για αυτόν. Θα μιλήσουμε στην εσωτερική. Το μικρή διάδρομο. Σε πολύ πιο αδερφική θέση ο Γκάρντον Ισπέκτ. Πρώτη πόντη για την ομάδα του και για αυτόν. Στην περίοδο του διατρής Λέπας έχοντας γλυκάθει από τον προηγούμενο δικαιολογημένα. Φαντάς και αυτοί μερικά κίνητα είναι άσχος αυτό. Αξάς, πήρε από τον Τζίμι. Δύο παίζουμε μαζί και πάλι Αξάς. Μέχρι μέσα είναι άσχος, ήδη στο θετικό rebound. Καθώς παίζουμε μαζί Μυρίδης, ο οποίος πήρε το θετικό rebound και Γρίδας. Τζίμι από μακριά με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Γρίδας είναι εκεί πέρα που πήγε η μπάλα και η μπάλα εκεί που πήγε ο Γρίδας. Και δεν πάτησε και τη γραμμή του για τρεις θα το πάρει. Ρέντι στον μπούφο, αστόχησε, θα σώσει. Πάει μόνος μέχρι μέσα, πήγε για το κλέψιμο, ο Τζίμι δεν τα κατάφερε, μπούφος. Χορίδης, τι πάσα στον μπούφο, ένα jump shot πέφτοντας πίσω, δίκως ισορροπία, είναι άσχος. Στο Χορίδης, στο βιβλικό λιμάνο, σκαστή πάσα στον μπούφο. Θα σώσει για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσχος το παιδί στον Αξά. Ήταν στο rebound, Τζίμι. Θα πάμε να βγάλουμε ενέργεια, να βγάλουμε ό,τι μπορούμε, ακούστηκε να λέει. Χαρακτηριστικά λίγο πριν τη νέα μετάδοση, φάουλ. Τον Θαλασσιάδη. Χρυστόγλου περνάει εκτός. Ξέρω στην παραφορά, Γρήτα. Γιατί ίσως πάρει προσωπικά ο Τζίμι, δεν δικαιώνεται τώρα. Το rebound που έκανε το foul προηγουμένως πάρει τώρα την μπάλα. Ο Θανασιάδης πέσα να σου πω έχουν αλλάξει 50.000 χέρια. Λοιπόν, γεια σας. Δεν θα σου για τρεις, δεν θα μπει, φαινόταν από την είμαστε εξαιρετικό rebound τον Χριστοφορίδη στην κίνηση. Ο Τάσος μόνος του μέχρι μέσα είναι άστοχος και τζάμπολ. Μπράβο, εξαιρετικό rebound. Ξέρετε για το εκπληκτικό rebound που πήρε προηγουμένως πολύ μαχητικός ο Χρυσοφορίδης. Τζάμπο λοιπόν και το βελάκι δείχνει respect. Τι έκανε εκεί πέρα ρε, μετρούσε όταν είναι 5 και 5 παίκτες, κάτι τέτοιο μου φάει. Όλα καλά για να συνεχίσει το παιχνίδι σου, για 3 θα το πάρει, δεν κυκλοφόρησε η μπάλα. Για το respect, reflection από όμως, ωραίος. Μέχρι μέσα, ξένος παραμόνευε, έκλειψε την μπάλα και δεν έβαλε τρεις πόντους, έβαλε δύο. Δύο, στο Φορίδη. Τη γωνία του Σούρα, στο για τρεις. Πρέπει τον Παντελίδη είναι άστοχος. Δεν να το μέσω. Να έχει πεισμώσει να παίρνει
σουτ. Μπορείς να προχωρήσει ιδιαίτερα την μπάλα, όχι μόνο στην προηγούμενη φάση, με αφορμή αυτό το λέω. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο που ήταν αρκετά το στοιχείο. Γύρισε η μπάλα με υπομονή από το μετσά, πήγε μέσα στη ρακέτα στον Αμυρίδη και μέσα στη ρακέτα μέσα στο καλάθι. Στη γωνία ο Λέφα σουτ για τρεις. Μια άσχημος μάχη για τον Χρυστοφορίδη για ένα ακόμα rebound, δεν κατάφερε να διδασπείρε το αμυντικό. Χρυστοφλου time out ζήτησε μέσω βλέπουμε στην διαφορά να πέφτει και το momentum να αλλάζει πολύ γρήγορα για τους respect. Οι οποίοι παρόλα αυτά βρίσκονται πίσω ακόμα με 12 πόντους. Δημή, δεν θα εκτελεχθεί από το screen του ξένου ότι ξαναδά την μπάλα. Όσο πάει ένα screen από τον Αξά. Μέχρι μέσα είναι άστοχο η μπάση του Σιδέρου. Τάσο, δεν έχει πάρει πάνω τον ξένο. Ο Χρυστοφορίδη θα πάρει τον πρώτο χρόνο, σε δεύτερο κλείσει. Είναι λίγο μαστιδικό σάντουιτς εντός αγωγικών ο Τάσος. Ο δύο ψηφίες των respect, ο ένας εκ των δύο πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος ο Αμυρίδης. Αμυντικό rebound, πάλεψε τον Τασιούλα ο Τάσος. Ο Χρυστοφορίδης κόπηκε! Του γρήτα και πάλι. Ο Χρυστοφορίδης προηγουμένως, διορτώνω τώρα ο Τάσος θα πάρει την μπάλα. Τέφας. Φούβος. 4 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστούν, θα πάρει ένα jump shoot και είναι έτσι το κόσμο παίρνει το Ερμηρίδη ο Μπουφός. Αλλαγή τελικά, χειρότερο το αγημάτο του Σουλού. Γραμματεία ξένος. Τσίμι. Ερμηρίδης. Λίγο στα κοιτάει το λάθος, θα πάρει το τρίποντο απέναντι στον Μπουφ, ο οποίος είχε αυτό στην χέρι του, δεν ήταν ακριβώς κολλημένος πάνω του, αστόχησε. Ο δίπολος, ωραίος. Χειρισμός της μπάλας από τον Χρυστοφορίδη του για 3. Είναι άσχος, ο Λέφας βρέθηκε. Αλλά ο Βίλας ήταν πέρα και είναι ψηλότερος, δέσποσε την φάση. Αξάς. Έχει μέσα, κόβηκε αλλά με φάουλ από τον Χρυστοφορίδη. Περάσει ο ίδιος εντός. Τάσος περνάει εκτός. Έξω στην πρώτη αξάς. Πρόσεις 13. Έξω στην τέσσερι. Ένα σκρίνι από τον Μπούχο Χρυστολού. Ξένος απέναντί του. Ωραία τρίπα στην κίνηση και ανάποδο λέει απ' υπέρευση στην εργασία. Μία ακόμα. Λέφος, Λέφας. Βάζει την παράδοση καλάθι με ανάποδο λέει απ'. Και μην έχει βγάλει και το την παντάνα. Ξένος, όσο μέσα κόπηκε από τον Δασιούλα αυτή την εντύπωση. Πολλά μπλοκ στο παιχνίδι. Λέφας, την πολλά εντυπωσιακά. Λέφας έβγαλε μια πάσα εκεί που ήταν ο Ρεφ. Ήταν πολύ πίσω ο Χρυστοφλου. Ξένος. Παίρνει μια σκηνή από το κρίδα. Να τζάμψου την άσχοπος που μας πήγε το φυσικό ρεμπάνο δεν κατάφερε. Με το αμυντικό μπουφός και φάουλ. Ξένος τον Χρυστοφλου. Είναι το Μπαλαντέρ, coach του παίκτης Χρυστοφλου. Σε screen, ανέβησε τον Τσάζο και έδωσε τα πάρει την μπάλα όμως. Λοιπόν, Χρυστοφλου πρέπει να screen θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άσχος ο Μπούχος, πήγε το επιθετικό, δεν κατάφερε. Δίνει με το rebound, μαθητικό. Μπράσου. Μόνο σου μέσα αποφασιστικά πέταξε την μπάλα να φλότερ να άσχος. Ήδη στο επιθετικό λοιπόν το πέταξε σε δύο παίκτες, θα βάλει πλάτη και στους δύο, και σε δασφύλλα. Και σε Μούχο είναι άστοχος. Μπορείτης. Μόλις φάουλ φωνάζει ο Αξάς. Μπορείτης μόνος του μέχρι μέσα. Είναι δυνατόν και πήγε να βάλει και πάλι ο Χρυστοφορίδης. Φάουλ από τον Αξά, ο οποίος ήταν αυτός που λίγα δευτερόλεπτα προηγουμένως είπε χωρίς φάουλ. Έχω την πρώτη έξω το χωρίδι, γίνομαι το μόνος και από εξέδρα το από πάνω.
Είσαι στόμα, είναι χαρακτηριστικά. Κάποιο την εξέδρα. Άστομο στην δεύτερη Χρυσοχοίδη. Ξάσου. Πέφτει το λεφτά, πάει το coast to coast, ανάμεσα σε δύο έκρωσε. Έχει την μπάλα, έχασε και την κατοχή. Το χι περνάει για τους μπαγκς. Στους μπαγκς. Χρυσοχοίδης. Μέσα το κέντρο, χαρίζει τον Αξά. Τη γωνία τα σκύλα σου, για τρεις θα το πάρει. Μέσα και αυτό! Τζιμ ήταν πάνω του. Time out ήταν στο σημείο ο ίδιος. 43-25. Θα έχει πάει 12. Κατά την έναρξη της ρίτσης του Ιόντου. Πλέον βρίσκεται στους 18. Έχουν 12 ακόμα να καλύψουν οι bugs. Φαίνεται μη απίθανο. Ας το θέσουμε έτσι. Με την δραματική τοποθέτηση. 3-21. Τρίξη της ρίτσης του Ιόντου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Ιόντου Καρίνα. Και ρόλο δουλεύει εγώ για να λέει ο Μιλίδης χαρακτηριστικά από τον πάγκο. Ανοίξτε τη ρακέτα να παίξουμε. Επίσης, ο Τζίμι συνεργήσει κάποια παράπονα. Νομίζω τον έπιασε την κάμερα λίγο πριν κλείσουμε. Ο Τζίμι έχει περάσει στον πάγκο. Φανερά συνεργισμένος. Φανερά 3-25, Τρούδης. Βέβαια στη θέση του, Μιλίδας συγκροτεί. Τρούδης του έκανε ένα επιχώρημα για να πάρει την μπάλα αυτός. Δεν είχε καταλάβει ότι φρονιζόταν αυτόν. Γι' αυτόν η πάση που ήταν να βγάλει σπέκτ του. Καλά δεν θα έρθει για τους respect. Στο Μπορίδης. Δείστε όλους στη γωνία. Από εκεί που είχε, είχε ευσυχήσει προηγουμένως ο σκύλος και όθησε ο Τζίμι να πάρει το time out. Είναι άσχημος τώρα. Στο Μυρίδης. Θα δίνει κάτι σαν screen, δίνει την επιλογή. Αναμένει από τους δίπολους πάνω στον Μυρίδη, ο οποίος θα γυρίσει, είναι άστοχος. Δείστε όλους το rebound. Στο Μυρίδης, καστή πάσα, τον Λέφα. Για τρεις την κίνηση στα 18 δευτερόλεπτα και αυτό μέσα! 46-25! Η συνολική διαφορά μόλις έπεσε στους 9 πόντους. Κοιτάς. Μέχρι μέσα θα σερβίρει την μπάλα πολύ ωραία ο Ξάς στο καλάθι. 46-27. Bugs. Θυσιάζουν, θυσιάζουν επικίνδυνα. Σουτ για τρεις Λέφας, είναι άστοχος τώρα. Που θα σας μπρόξει την μπάλα, όχι εκτός, θα την κρατήσει. Σφορίδης. Μισογλου. Σύλλα συζήτησε την μπάλα, 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί. Μέχρι μέσα δεν πήρε φάουλ, Μισογλου έχει βρεθεί ελεύθερο σαν πέναλτι. Μέσα και αυτό, στα δέκατα. Σούταρε και φτώχησε. 49-27. Παρά στους 22, 8 οι πόντοι της συνολικής διαφοράς. Θυσιάζουν ακόμα περισσότερο σε ένα πάρα πολύ μεγάλο comeback. Η SKG bug, Σαξάς. Παίρνει το screen στο γρίδα. Στη γωνία ζήτησε ο Μητρίδης τι πήρε. Στα 6, λάθος πάσα στο γρίδα, δεν πήρε ποτέ αυτός. Ο Σφίλας μακρινή θα συγκρατήσει. Λίγο πριν χτυπήσει στον Λεφ. Λεφ ασούν για 3 και αυτό. Είναι άστοχος. Γρίδα στο rebound. Θέλει να τρέξει, ανοίγει το γήπεδο. Στον Χρήστο τον πέρασε, έπαιξε καλή άμυνα ο Χρήστο Γλου, πέρασε μπάλα εκτός, διαχειρός αυτού. Δώσει και υπάρχει φάουλ, άρχισε να δοθεί, διορθώνω, δικό μου λάθος. Φάουλ, έχει δοθεί στον Χρήστο Γλου. Καλή άμυνα ήταν με φάουλ λοιπόν. Περάζει στον πάγκο τώρα, τάσο στη θέση του, δίδοντας εκτελειβόλες. Δεύτερο δικό του, σε παρόμο τη ρεφ, με τη γραμματεία, με καλά, με τη ρεφ, με τη. Πρώτα είναι 28. Στο δεύτερη, πρώτα είναι 29. Ασύλλας. Μισοφορίδης. 10 πόντι είναι, λέει κάποιος από την εξέδρα των μπαγκ. Διαβάζουμε ένας φίλος μας. Μισοφορίδης πάει να παίξει σε σύρκο στον Αμυρίδη. Το κάνει, έχει γυρίσει, έχει σταματήσει την τρίπλα. Υπέροχη! Προσπάθεια με το αριστερό είναι άστοχος, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι του Μπορίδης. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Κρίδας. Και στην πάσα Πετρούδης. Ένα jump shoot είναι άστοχος, μάχης θα βγάλει τελικό νυχτή τον Τάζο. Πέρασε ανάμεσα από δύο, θα χάσει τελικά. Θα δώσουμε δύο φάουλ λέει. Κάψαμε τον πάγκο του respect.
στις επιλογές του Ιωτοσύλλας. Στο 15 στέκεται πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Βρύδα, είναι εύστοχος. Λούδης. Δευτερόλεπτα ακόμα, 16 τον οποίο πήγε στο respect, Πετρούδης. Και σταματήσει την τρίπλα πολύ κοντά στο κέντρο. Λατζής, περάσει και αυτός. Ο Χαροκλέου κάνει μια βόλτα στην baseline, ο Τσάς, δύσκολη προσπάθεια. 6 δευτερόλεπτα, προς θέλει να τρέξει. Θέλει να τρέξει, 3 δευτερόλεπτα, δώσ' τον πάρα φοράζει. Ο Τουβάλ Κρίστονου, πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο. Σήμερα θα είμαστε τελειώματα, λέει ο Χριστόγλου. 51-29. Η διαφορά στους 22 πόντους. 8 ακόμα για τους Bucks. Σε τι κόσμο ζούμε, στο πρώτο παιχνίδι στο συν 30 η μία ομάδα, στο δεύτερο παιχνίδι στο συν 22 η άλλη ομάδα συμπλήρωσε 30 ευρωτικών λεπτών μόνο στο Μασουράκι. Κυρίες και κύριοι, αυτά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Ψήφισα με κάτι να πω έτσι επιβλητικό και ωραίο παρήγγυμα, αλλά δεν μου ήρθε κάτι. Η καταρχήν για τους Bucks στην έναρξη της τέταρτης περίοδου, 8 η πόντη της διαφοράς. Και μόνος που μέχρι μέσα ο Χρυσοφορίδης θα βγάλει μια πάρα... Οπ! Λάθος του φιλάρι του. Εντάξει, την μπάλα εκτός, μπάλα δεν προοριζόταν γι' αυτόν. 8 η πόντη της διαφοράς. Ξάς! Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, οι Bucks. Θα πάρει ένα screen. Θα μυρίζει, θα επιστρέψει την μπάλα, ωραίο pick and roll. Και καλάθι και φάουλ. Χεριά στην καρδιά. N1. Λένε και φίλοι μας οι Αμερικάνοι για τον Αμυρίδη. Δεν το λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι για τον Αμυρίδη. Τι κατάλαβε. Δεν είχε εκεί το νόημα. Ο Λουκιάτης είπε κατά τη διάρκεια του time out. Του όχι time out, ήμασταν εκτός. Ετοιμολογικά time out, okay, αλλά ναι, στον Βρύδα και στον Αμυρίδη ότι σε κάθε δείξη πρέπει να βάλουν πλάτη γιατί θα κερδίσουν φάουλ σίγουρα. Όπως είπε προεκλητικά το Σιούλας. Ο Σιούλας κερδίσει το φάουλ το Βλατζή. Λάρετος. Κοίταξε το καλάθι, πήρε ένα τρίπον και στόχισε και πάλι! 54-32, διαφέρουσα η παράταξη επίσης σε λίγο πιο ήρεμο τόνο, σαν να έχουν πολύ πίδια τα εκεί. Ο Λέφας ήταν εκεί πέρα για να πάρει το επιθετικό rebound, όντας guard. Βίδα σου για 3, airball, αμυντικό rebound του Χριστοφορίδη, θέλει να τρέξει και πάλι. Χριστοφορίδης, καυστή πάσα στον Τάσο, ο οποίος στέκεται, είναι άστοχος, ο μέλος όπως που δεν την πάλι ο Βίδα στο rebound. Σας περνάσκει από τον Βρύδα, θα εκτελέσει πίσω από αυτό για 3. Είναι άστοχος, επιθετικό ρημάτι από τον Βρύδα. Είναι άστοχος όμως, σχεδόν εξ επαφής με το ύψος του. Σοφορίδης. Σοφορίδης έχει αρχή ελεύθερος, δεν πήρε τον τρίποντο έπειτα από έντονη πρωτοπή όπως ακούσατε από την εξέντρα. Τάσος. Στην γωνία έχει βρεθεί ο Σοφορίδης, τα σκύλας. Φέλει πλάτη ο Λάρετος, θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες, είναι άστοχος ο ίδιος, επιθετικό rebound, έχουν πάει 3 παίκτες τώρα πάνω του, τον έκοψαν. Η αρχή είναι τους Bucks για 11. Παναστιάδης περνάει εντός Λέφας στον πάγκο. Ωραία πάσα, ωραίο κόμπο στον Φόρνες κάψε από την εξέδρα, είναι άστοχος ο Χριστοφορίδης. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Αθανασιάδη, ο οποίος παραλίγο να χάσει συγκράτηση του Σιούλας στα 8. Λάρτος, Νάσος, καλό μας game σου για 3 στο τριγωνάκι, βγήκε και δεν είναι ακόμα τρίποντο, 57-32. Του Τάσο. 5 πόντι χωρίζονται τους Bucks με να σκουφαρίσουν τη σειρά βάζοντας δύσκολα στους respect, έχοντας υπέρ τους μια 30 πόντων διαφορά, καλάθι και φάλλο από τον Μυρίδη όμως. Στους 7 η διαφορά τώρα. Έχω, από εδώ και πέρα θα πάθω μανία με τη διαφορά να είσαι σίγουρη γι' αυτό και σίγουρες. Αδιανόητα πράγματα. Στο ένα παιχνίδι συν 30 για μια ομάδα, η άλλη ομάδα να διεκδικεί το δικό της συν 30 στο επόμενο παιχνίδι, λίγες μέρες μετά. Σύλληπτα πράγματα, άστοχος. Ο Μυρίδης στην πολύ,
Φάουλ τον Μητρίδη. Συμφωνήτης, Σιούλας ένα jump shoot θα το πάρει, πρέπει να μπει και μπήκε, 59-4. Μητρίδης. Έχει ζήσει η αλλαγή. Θα είμαι ο τρόμος ενδεχομένως αλλαγή. Το ακύρωσε ένα jump shoot, άστοχο, υπαυτική πίεση του Μητρίδη. Θα την κρατήσει ο Σταφορίδης. 59-34. Λίγο άγκυρο, αλλά όχι. Ο Σιούλας δεν πήρε το τρίποντο. Σιάδης, υπέροχη πάσα και γιατί ελεύθερος Μιλάρετος ακόμα πιο κοντά οι Bugs. Τρεις πόντι της διαφοράς. 33. Έχει φύγει το μηδενικό μου μπροστά. Είναι απίστευτο αυτά που συμβαίνουν. Φάουλ του Χρυστοφορίδη στο Πετρούδη. Έχει γίνει ιδιαίτερα physical. Το φάουλ με deflection από το Χρυστοφορίδη, μπάλα θα πάει στο γρήγορα. Του ρίχνει την επιλογή, θα πάει αντίθετα από αυτήν. Ο Χρυστοφορίδης για τρεις γλαντζίσεται άστοχος. Ο Σιούλας στο rebound. Χρυστοφορίδης. Χρυστοφορίδης, άστος θα πάρει και το τρίποδο και πάλι. Είναι άστοχος επιθετικό rebound από τον Θεανθιάδη. Είχαν επιδείξει δύο παίκτες, δεν έκαναν φάουλ. Επιθετικό rebound και πάλι από το φιλάρι αυτή τη φορά. Θα έχουν περάσει εκτός. Φιλάρετος, έχει ένα συγχαρητήρια. Την υπερπροσπάθεια που έκανε. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κατοχή για την ομάδα του. Ακόμα φάουλ 4-2 πλέον. Για αυτό που κάνει περισσότερο σε αυτήν την περίοδο μέχρι στιγμής, στα 3,5 λεπτά έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά του την μπάγκη. Εξάς, δώσε την επιλογή ο Μετρούδης. Συγκρατεί ο Γλαντζής. Μάχη για κλέψιμο, φαντάζω. Μετρούδης στα 7. Μετρούδης, συνέχεια για πίεση από τον Χρήστογλου. 3-4 λεπτά, πρέπει να λιωθούν οι σπέκτες. Ένα τρίποντο, τι πήγε να μπει, τι πήγε να μπει από τον Αξά. Λάρετε στο rebound, στο Χωρίδης. Και μέσα όλο φωνάζει κάποιος, λέει κάποιος από την εξέδρα. Τζίμι και ξένος ετοιμάζονται να περάσουν εκτελούν για τους respect. Τάσος. Σιούλας, στη γωνία, Ρωσιάδης. Σιούλας θα μπουμπονίσει ακόμα τρίποντο, είναι άστοχος. Αν έμπαινε θα ήταν το παιχνίδι σώπαλο στους 30 πόντους υπέρ των Bucks. Το λέω και το ξαναλέω, δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά, Μυρίδης. 16 πόντι μόνος του μέχρι μέσα. Τρομακτική διέλευσή του μέσα στη ρακέτα για δύο φάουλ. Για δύο βολές. Ψηλά το φάουλ, ψηλά να μην ήταν, έχουν συμπληρώσει. Συμπληρωθεί τα ομαδικά για τους Bugs. Δίνει και ξένος περνάνε εντός. Γλατζής και... μάλλον Πετρούδης και Γλατζής περνάνε εκτός αντίστοιχα για να είμαστε σωστοί. Βολές λοιπόν. Πίστευτα προδόκια το παιχνίδι. Βλέπουμε άσοδος και στη δεύτερη ο Μυρίδης. Το παιχνίδι που από την αρχή μέχρι τα 5,5 λεπτά πριν τη λήξη της έντερης περίοδου λέει, γράφει SKG Bugs με κεφαλαία γράμματα για να δούμε θα μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε αυτήν η τεχνικά γηπεδούχη. Λάθος μπάσα τώρα όμως. Αξάς. Παίρνει και ο Χαράδη την επίθεση. Όμως μέχρι μέσα έβγαλε μια πάσα στον Τρίδο, ο οποίος έπειτα από πολλές προσπίσεις είναι άστοχος επιθετικό rebound και με τη μία στον Μυρίδη. Ο Μυρίδης είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης στην τέταρτη περίοδο για τους respect. Αποτελεί τον παίκτη, ο οποίος προσπαθεί επιθετικά στην ομάδα του στο παιχνίδι και τα καταφέρνει, αλλά το προβάδισμα τον respect το συνολικό πλέον είναι ισχυρό. Η μπάλα μπήκε και βγήκε άστοχος, δεν το πιστεύει ο Μούφος. Ξένος, έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό της κανονικής περίοδου. Ξένος,
χαμηλά το φάουλ. Του Λέφα, αλλά είναι για δύο βολές. Το τίμημα του physical παιχνίδιου. Λέφα στον πάγκο, τα σωστή θέση του. Δεν είναι αυτό το τίμημα. Το είπα back to back και κάπως έτσι φέθηκε να εγωγηθεί. Ξένος είναι άστομος στην πρώτη. Να περνώ τον out of context. Στην πάση περιπτώσει, anyway. Εύκολο στην δεύτερη ξένα. Σύντα 1.37. Πάνω στους 6. 4,5 ακόμα αγωνιστικά λεπτά. Χωρίδης. Μουφός. Χρήστογλου. Και 3 δευτερόλεπτα λίγο πριν πάρει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Ξένος από 2, 4,5 από άλλους 2 και είναι έκτοχος. Κάσος παρέμεινε πάνω του. Αυτός στην πρώτη και στη δεύτερη φάση. Σε άλλο σετ παίκτων. Άλλαξε ένας παίκτης. Και φάουλ. Με φιλωθεί στον Ζήμη και είναι το τέταρτο δικό του. Ενωμένος και φορτωθεί με 3 πολύ νωρίς και εξακολούθησε να παίζει με 3. Με ένα ακόμα φάουλ να δώσει χαμηλά. Respect, Χρήστογλου στην επαναφορά. Μόνος μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ ψηλά από τον Γρίδα. Μπούφος. Και είναι για 2 βολές, οπότε στην ουσία εξουδετερώθηκε το φάουλ χαμηλά που είχαν να δώσουν. Respect. Λίγα δευτερόλεπτα, ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το τρίτο. Σχεδόν απόλυτη θυσία στον Καρίνα, άστοχος στην πρώτη μου φάση. Άστοχος στη δεύτερη, δίδα στο rebound. Φορά στους 8, συνολική, υπέρ των respect. Τιμή. Μόνος του μέχρι μέσα στη γωνία ο ξένος. Σουδιά 3. Μέσα! 61-42. Μόνο πάει στους 11. Κεντιά στην καρδιά για μία ακόμα φορά. Τον Bugs, οι οποίοι το είχαν πιστέψει και πολύ δίκαια. Για να δούμε αν μπορούν να κάνουν μία ακόμα υπέρβαση. Κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη. Είχαν φτάσει στους 3 πόντους συνολική διαφορά. Υπέρ των αντιπάλων τους επιστροφή. Επιθετικό rebound. Έτσι θέλω. Στο Χωρίδης είναι εύστοχος. 63-42. Θέλος παραλίγο να χάσει συγκρατεί ο Μυρίδης, ο οποίος ήταν δίπλα στη φάση. Χρήδας. Για 3 θα το πάρει, το σκέφτηκε. Εγώ πέρας να μην του έκανε καλό αυτή η σκέψη, παρά θα περάσει εκτός. Και τους Bugs. Στο Χωρίδης. Τελευταίο 3 λεπτό στην κανονική περίοδο. Είναι κανονική περίοδο γιατί μπορεί να υπάρξει και παρέμβαση, υπάρχει ενδεχόμενο σουτ για 3, είναι άστοχος ο Χρήστογλου. Θα σμπρώξει την μπάλα ο Τζίμι στο ξένο ενδεχόμενο για παράταση. Επίσης από ένα τέτοιο παιχνίδι τα περιμένω όλα. Ο Μυρίδης. Ο Μυρίδης θα γυρίσει ταχύτατα, υπέροχη προσπάθεια, φάουλ για 2 βολές. Θα κερδίσει τον Αθανασιάδη. Τελείς με φάουλ και τον Αθανασιάδη. Παίκτες τώρα έχουν φορτωθεί με πολλά φάουλ. Ο Μυρίδης αν κάνω λάθος με 3. Αξιάδης τώρα με 3. Τζίμι με 4 από την κοινότητα respect. Έχει το μικροτροφή του Χρήστογλου περάσει εντός τα σούλα εντός ολίγου. Με την πρώτη ευκαιρία. Άστοχος. Είναι και πιο νωρίς μέσα. Αυτό από ό,τι όριζε ο κανονισμός. Ή κανονισμός, ωραία. Λοιπόν, στο δοχείο για τους Bugs. Χωρίδη. Υπάρχει να παίξει την πάντα screen από τον Χρήστογλου. Ωραία πάσα έχοντας κλειστεί από 2 στον Πούχο στα 13.
Η Πάσα έχει βγει και πάλι στο μάτι του Θεοφορίδη. Το σκύλο ζήτησε στην καυστή υπόγεια. Πάσα θα πάρει ένα τρίποντο. Είναι άστοχο θέρμπολ. Επιθετικό ρημάντο του Ούγκο δεν έχει αναδεί να ζητήσει. Το ξέρει, θα γυρίσει ένα fade away. Είναι άστοχο. Το ρημάντο του Ολίδα. Καθόλου το Μιρίδη, διορθώνω. Επειδή είναι αυτό που θα πάρει το αριμπάλα του Οικονομία. Δεν του σώζω με τίποτα. Τζίμι. Τζίμι φάουλ από το Χρήστοβλου. Δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από την έναρξη της Crunch Time ψήφος τα τελευταία δύο λεπτά. Και τώρα στην πρώτη γύμη. Άστοχος στη δεύτερη. Πάρει τον ψήφο. Κόρυμπα ο Γρήγας. Πέραμε σε δύο παίκτες και τρίτος πήγε πάνω του προς τη μην. Κόπηκε ο Γρήγας. Πέρα ένα εκ των δύο ψηλών. Χωρίδης, καυστή πάσα, τον Μπούφο που έχει κερδίσει, φάουλ, ένα ακόμα φάουλ. Με μπει στη ρουλέτα των βολών εδώ και κάποιες φάσεις. Μπούφος στις βολές. Πέρα. Παίρνει το χρόνο του, έρμπολ στην περιβολή. Εδώ στη δεύτερη μου. Στα 4, 43. Μιλίδης. Τρίπλες. Περνάει μόνος που μέχρι μέσα είναι άστοχος. Μούχος είναι το επιθετικό για το αμυντικό rebound. Επιθετικό τελικά. Τον Μιλίδη, ο οποίος βγάζει μια πάση στον Μιλίδα. Έχει και με το χρόνο πλέον οι respect. Πολύ καλά κάνουνε. Τζίμι βρέθηκε δίπλα, δεν θα πάρει την μπάλα. Ένα σουτ για τρεις, ένα τελείωνο χρόνο της επίθεσης είναι άστοχος. Δεδομένως, πρέπει περισσότερο από καλά χρόνος ο οποίος φαγώθηκε εντός εισαγωγικών. Μπορούσε να μέσα, δεν πήρε το φάουλ το οποίο ήθελε. Λέξει όπως το φάνηκε. Ο Χωρίδης, Τζίμι περνάει. Και εδώ τα σκούλα, ωραία, reverse. Έχει τα προτροπή και προσπίση, δεν πάρει το τρίποντο. Ο Χωρίδης έχει βρεθεί ελεύθερος και βάλει πλάτη σε παίκτη που ήταν πιο πίσω από ενδεχομένως ότι θα μιλήσει και αυτός. Για τρεις μπήρας άστοχος. Τελευταίο λεπτό. Χωρίδης, Τάσος θα πάρει το τρίποντο, στην πρώτη φάση όχι. Μόνος μέχρι μέσα, θα τον jump shoot, θα τον δικαιώσει. 66-43. Βράσεις 7. Τζίμι. Ξένος, στο κέντρο του λέει ο Τζίμι φάουλ. Τάσου. Τέταρτο, όπως είπε και ο φίλος μας από την εξέδρα. Διαβασμένη εξέδρα των Bucks. Όπως έχουμε ξαναπεί και time out. 66-43, επιστρέφω σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, στον Ικαρίνα, είναι στο σημείο στο οποίο εκτελεί βολές ο ξένος. Time out που είχαν καλέσει οι Bucks είναι έφερο ο ξένος. Έτσι είπε, δεν τρώμε τρίποντο χαρακτηριστικά. Να την πιάνε time out. Άστοχος η τέσσερι, ξένος αμυντικό ριμπάντο του Μπούφο. Σύλλας. Σύλλας πάει για το τρίποντο, πάρα πολύ δύσκολο στάθη απέναντι στον Σαντινίδη. Είναι άστοχος. Σαντινίδης, ξένος ζήτησε και πήρε. Και έχει φάει το κύπτος, διασπάστηκε το zone press. Τον Bugs είναι άστοχος Σαντινίδης, εμπλητικό ριμπάντο τον Αξάτσε, φάουλ του κύπτου μες τον Γκάρ, τον respect. Πραγματικότητα οι Bugs. Άστοχος ο Αξιάς στην πρώτη. Το έργο τους είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Περιμένουν τους 8 πόντους υπέρ των αντιπάλων τους στην συνολική διαφορά. Άστοχος δεύτερη ο Αξιάς. Στέσος. 4 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο. Για 3 φάουλ. Σουτ για 3. Και 3 βολές. Δεν το άστο. Φάουλ του Αξιά. Δεν λέει να τελειώσει το παιχνίδι. Έχει το
και έτσι ακόμα από όλα αυτά που έχουμε δει στα τελευταία σχεδόν 40 αγωνιστικά λεπτά πλέον, εξπέκτη πολύ κοντά. Έστω όπως φτάσει στην πρώτη. Είναι 7-44. Άστοχο στη δεύτερη. Άνευση στην τρίτη. Δύο τρίποντα. Διαφορά που μπορεί να πάει στις δύο κατοχές. Είναι άστοχο όμως επιθετικό rebound στον Πούπο. Θα πάρει ο Χρυσοφίδης για τρεις. Είναι άστοχο πήγε το επιθετικό rebound. Όμως δεν κατάφερε φάουλ στον Γκρίδα. Τον Τάσο 15,8 λέω ένα. Προκαλίζονται τα αναπημένα τα δευτερόλεπτα. Για τρεις θα το πάρει μια άτομο σέρμπολ. Υπάρχει μέρας εκτός να αναπηγήσει τον Παράσκο. Τον Legends, αχ, άλλος Legends, ακολουθεί το παιχνίδι μέσα αυτών και τον Capsule Lizards. Το δεύτερο παιχνίδι, ξερία από την διαφοράς υπέρ των Legends. Τελικό σκορ λοιπόν, 67-46. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά οι FTG Bucks κοντά σε όλα τα προγνωστικά. Σε κάποια φάση είχαν φτάσει ακόμα και στους 3 πόντους, στους 27 δηλαδή, υπέρ τους στο αυτό κάθε αυτό παιχνίδι. Respect. Περνάνε στο Final Four λοιπόν. Από εδώ πέρα τελειώνει η μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το δικό ακουστικό, είτε άμεσα είτε έμεσα. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να έχετε όλοι καλά. Γεια σας!